Δεν είμαι απέναντί σας, μαζί σας είμαι. Αναγνωρίζω ότι ο νομός Λακωνίας έχει πραγματικό πρόβλημα, γι' αυτό και πέρασε τις αποφάσεις μόλις σας προείπα. Οφείλω να προσθέσω και κάτι ακόμα και θέλω να ακουστεί και από το ιερό βήμα της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι πολύ κοντά στο να αποφασίσω πιο δραστικά μέτρα ως προς το πώς οι γιατροί ενός νομού ή μιας περιοχής θα στελεχώνουν ή όχι το δημόσιο νοσοκομείο. Και αναφέρομαι στους ιδιώτες γιατρούς. Το νοσοκομείο Σπάρτη, το νοσοκομείο Μολάων δεν έχει παθολόγους, αλλά παθολόγους ιδιώτες έχει η Λακωνία. Δεν θα πω ονόματα, τους ξέρετε. Θεωρώ παντελώς αδιανόητο ένας ιδιώτης παθολόγος να αδιαφορεί για το πόλ του ή το νοσοκομείο δίπλα του. Και θα μου πείτε, δεν είναι ευθύνη του αφού είναι ιδιώτης. Πρώτα απ' όλα ευθύνη του είναι, έχοντας δώσει τον όρκο του Ιπποκράτους, να ενδιαφέρεται για τους ασθενείς, ακόμα και αν δεν είναι καθόλου δική του ασθενής και είναι απλώς κάποιοι που είδε περαστική στον δρόμο. Άρα εν τη ευρεία ενία είναι απολύτως ευθύνη των γιατρών. Δεύτερον όμως, είναι ούτως ή άλλως ευθύνη του. Γιατί ένας γιατρός που κάνει χρήση του συστήματος συνταγογράφησης του ελληνικού κράτους μέσω της ΙΔΙΚΑ, τη λεγόμενη άλλη συνταγογράφηση, στην πραγματικότητα είναι ένας κρίκος του συνολικού συστήματος υγείας του ελληνικού κράτους. Και δεν μπορεί ένας γιατρός ο οποίος κάνει χρήση αυτής της συνταγογράφησης για τους δικούς του ασθενείς να αδιαφορεί αν δίπλα το νοσοκομείο είναι έτοιμο να κλείσει. Δεν θέλω να πω περισσότερο αυτή τη στιγμή, γιατί πριν φτάσω στην τελική μου απόφαση θέλω να δώσω ακόμα λίγες μέρες περιθώριο να δω πως κάπου υπάρξει κάποια αυτόβουλη κίνηση γιατρών και κάνω και έκκληση στον Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας να έρθει το συντομότερο στο Υπουργείο Υγείας και να μας πει τι προτίθεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας να κάνει για να βοηθήσει το κράτος να βγαίνουν οι εφημερίες στο νοσοκομείο και στο ένα και στο άλλο και να μην έχουν πρόβλημα οι ασθενείς που φτάνουν στο νοσοκομείο. Εάν, θέλω να είμαι σαφής, δεν υπάρξει καμία διάθεση, καμία συνεργασίας από κανέναν, σας διαβεβαιώ ότι ο νυν Υπουργός Υγείας η περίπτωση να βλέπει νοσοκομεία να μένουν χωρίς γιατρούς, να βγαίνουν οι διαγωνισμοί άγωνοι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, υπάρχει νοσοκομείο που έχουμε κάνει διαγωνισμούς 14 φορές και έχουν βγει 14 φορές άγωνοι. Και έξω από το νοσοκομείο να αμφθεί μια ιδιωτική αγορά ιδιωτών ιατρών που καλύπτουν και με το παραπάνω τις ανάγκες ιατρικές του πληθυσμού με τη δική τους αμοιβή, θα μας βρουν απολύτως απέναντι. Και ο νόμος νοείτο. Και σας διαβεβαιώ, το κράτος έχει πάρα πολλούς τρόπους να δράσει. Επαναλαμβάνω, κάνω μια ιστάτη φορά έκκληση στους οικείους ιατρικούς συλλόγους των νοσοκομείων εκείνων που έχουν διαρκώς άδειες κρίσιμες ιατρικές θέσεις που θα τους σε κίνδυνο το πρόγραμμα των εφημεριών και που ταυτόχρονα διαθέτουν τις ειδικότητες αυτές, πληθώρα ιδιωτών ιατρών πλησίων του νοσοκομείου, να έρθουν να μας προτείνουν δια των οικείων ιατρικών συλλόγων λύσεις σε εθελοντική βάση, επαμοιβή, δεν μας δουλεύει κανείς τζάμπα, επαμοιβή, που θα βοηθήσουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν ως ότου μπορέσουμε να παράξουμε περισσότερους γιατρούς και να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Ιδάλλως, θέλω να είμαι απολύτως σαφής, το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει. Γιατί εγώ δεν είμαι κανένας υπουργός κατά της ιδιωτικής υγείας, για το ανάποδο με κατηγορούν εκεί από την κυρία Πρόεδρο, αλλά θέλω να είμαι σαφής και με αυτό κλείνω. Η ιδιωτική υγεία είναι απαραίτητη ως συμπλήρωμα του δημοσίου συστήματος. Αλλά ο βασικός πυλώνας παροχής υπηρεσιών υγείας στην ελληνική δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι το δημόσιο σύστημα, το εθνικό σύστημα υγείας. Όποιος ασχολείται με την υγεία στην Ελλάδα πρέπει να προσέχει ως κόρυνο οφθαλμού το εθνικό σύστημα υγείας από όποια θέση και να είναι. Ευχαριστώ πολύ.